και χωρίς το μικρόφωνο. Χρησιμοποιήθηκαν και στο τέλος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ωραίο, καλό το αεράκι. Ο λόγος της πόλης είναι σε ασιατική πλευρά και βλέπουμε στη δεξιά πλευρά μια μεγάλη κεραία. Τηλεόρασης είναι η Τσάμπλιτζα η περιοχή. Η απέναντι πλευρά που βλέπετε, παρεμπιπτόντος, είναι η ασιατική πλευρά. Πλησιάζουμε στο τρίγωνο που χωρίζει προς Βόσπορο ο δρόμος που πάει για τη Ρωσία, για τον Βροσίσκι, που πάει για τη Μαύρη Θάλασσα, ο δρόμος του Μαρμαρά και ο δρόμος που πάει για τα Δαρδανέλια. Δηλαδή, αν θέλαμε τώρα να πάμε εμείς Ελλάδα και κατεβαίναμε από το λεωφορείο και επιβαζόμασταν στο πλοίο, θα πήγαμε αριστερά προς τα πίσω, προς τα Δαρδανέλια. Από εκεί ήρθατε εσείς. Διάφορα καρικέρματα, οτιδήποτε ορέξιος, περιορέξιος μέσα με το τέμενος του Ρουστέμ Πασά. Ακριβώς εδώ αριστερά αυτό το τέμενος είναι ο Ρουστέμ Πασά. Ποιος ήταν ο Ρουστέμ του Σινάν, του...